Θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι και ξεμείνατε από ζάρια? Κανένα πρόβλημα! Μπορείτε να φτιάξετε μια εφαρμογή για να έχετε τα ζάρια πάντα μαζί σας. Σε αυτή τη δραστηριότητα θα κατασκευάσουμε μια εφαρμογή που θα μας δίνει τη δυνατότητα να ρίχνουμε δύο ζάρια με το πάντημα ενός κουμπιού. Πατώντας την οθόνη της εφαρμογής, εμφανίζεται τυχαία ο συνδυασμός δύο ζαριών και ακούγεται ο κατάλληλος ήχος σαν να ρίχναμε τα ζάρια στην πραγματικότητα. Είσαστε έτοιμοι! Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του MIT App Inventor και επιλέγουμε Create Apps. Έχουμε πλέον μεταβεί στο περιβάλλον δημιουργίας εφαρμογών. Δημιουργούμε νέο project και δίνουμε το όνομα Dice από τα ζάρια. Εδώ θα σχεδιάσουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε να δείχνει η οθόνη της συσκευής μας όταν λειτουργεί η εφαρμογή. Αρχικά θα επεξεργαστούμε τις ιδιότητες της οθόνης, τα properties. Μέχρι στιγμής το μοναδικό αντικείμενο της εφαρμογής μας είναι η οθόνη Screen 1. Προτού προσθέσουμε στο έργο μας τα απαραίτητα αρχεία ήχου και εικόνων, δεν ξεχνάω να κλικάρω το Screen 1 για να μου βγάλει και τις αντίστοιχες ιδιότητες δεξιά. Θα μετονομάσουμε το όνομα της οθόνης Screen 1 και θα της βάλουμε τον τίτλο Ζάρια. Από τα properties αλλάζω επίσης και το χρώμα σε Dark Gray. Πάμε στην παλέτα User Interface και διαλέγω ένα button για να βάλω στην οθόνη μου. Τώρα πάμε να μεταφορτώσουμε τα αρχεία πολυμέσων, δηλαδή τις εικόνες με το ζάρι 1, 2, 3 κλπ. Που θα αποτελέσουν την πρόσωψη του ζαριού μας, καθώς και το αρχείο ήχου ρηξίματος ζαριών που θα ακούγεται κάθε φορά που θα τα ρίχνουμε. Είναι σημαντικό τα ονόματα των αρχείων εικόνων να έχουν για όνομα τους αριθμούς από το 1 έως το 6, για να μπορούμε να τα αντιστοιχίσουμε στο κάθε ζάρι ξεχωριστά. Κάτω από τα Components βλέπω την κατηγορία Media. Εκεί θα ανεβάσω τις εικόνες για το κάθε ζάρι ξεχωριστά. Έβαλα τις 6 εικόνες με όνομα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και τώρα πάμε να ανεβάσουμε το αρχείο ήχου. Τώρα στο παράθυρο Media βλέπω όλα τα αρχεία που ανέβασα και τις 6 εικόνες μαζί με το αρχείο ήχου ρηξίματος ζαριών. Πάμε τώρα αριστερά στις παλέτες μας για να προσθέσουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα. Αρχικά από την παλέτα Layout βάζουμε το Horizontal Arrangement στην οθόνη μας για οριζόντια διάταξη των εικόνων μας. Τώρα κάνουμε κλικ στην παλέτα User Interface και βάζουμε δύο αντικείμενα Image τα οποία τα τοποθετούμε μέσα στο αντικείμενο Horizontal Arrangement. Παίρνω το πρώτο αντικείμενο, το βάζω στην οριζόντια διάταξη, έπειτα θα πάρω το δεύτερο αντικείμενο και θα το βάλω ακριβώς από πάνω και τώρα μου το εμφανίζει το ένα δίπλα στο άλλο. Τώρα από την παλέτα Media επιλέγω ένα αντικείμενο Sound και το περνάω στην οθόνη μου. Στις ιδιότητες της οριζόντιας διάταξης μπορώ, για να φαίνεται μεγαλύτερο στην οθόνη μου, να πάω και να πειράξω το μήκος και το πλάτος. Βάζω και στα δύο την επιλογή Fill Parent για να πιάσει όλη την οθόνη. Κλικάρω το αντικείμενο Image 1 και βάζω για φωτογραφία την εικόνα 1. Το ίδιο και για το αντικείμενο Image 2. Όπως βλέπω στην οθόνη σχεδίασης, τα ζάρια μου έχουν εμφανιστεί. Τώρα θα πατήσω το αντικείμενο Button για να αλλάξω μερικές ιδιότητες και από εκεί. Αλλάζω για αρχή το Background Color από μαύρο σε πορτοκαλί. Έπειτα πάω να αλλάξω το κείμενο που λέει πάνω. Τώρα λέει Text for Button 1 και εγώ θα γράψω «Ρίξε τα ζάρια». Τέλεια, εμφανίστηκε και στην οθόνη σχεδίασης. Όπως και πριν πάω να αλλάξω το πλάτος σε Fill the Parent. Τώρα έχει πιάσει από τη μία άκρη της οθόνης στην άλλη. Από την κατηγορία Components, κλικάρω το Sound 1 για να πειράξω τις ιδιότητές του. Θα βάλω για πηγή να πάρει το αρχείο ήχου που ρίχνουμε τα ζάρια. Επιλέγω το Roll Dice Sound και το ανεβάζω. Τώρα η οθόνη της εφαρμογής μας έχει διαμορφωθεί. Πάμε να γράψουμε τον κώδικα στην καρτέλα Blocks. Θέλουμε το ρίξιμο των ζαριών να ενεργοποιείται όταν ο χρήστης ακίζει το κουμπί Button 1. Επιλέγουμε από αριστερά το κουμπί Button 1 και βγαίνουν οι αντίστοιχες εντολές. Παίρνουμε το πρώτο τουμπλάκι που λέει When Button 1 Click και το μεταφέρουμε στην επιφάνειά μας. Για να προσομοιώσουμε το ρίξιμο των ζαριών, θα πρέπει να παράγουμε συνδυασμούς δύο τυχαίων αριθμών, έναν για το κάθε ζάρι. Ανάλογα με τον αριθμό που θα παραχθεί, θα πρέπει να τοποθετηθεί και η εικόνα του αντίστοιχου ζαριού στο σωστό αντικείμενο. Από την παλέτα Screen επιλέγουμε το αντικείμενο Image 1 για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες εντολές. Από τις εντολές που μου βγάζει, επιλέγω τη Set Image 1 Picture 2 και το βάζω μέσα στο When Button Click.
Τώρα θα πρέπει να ορίσουμε το όνομα του αρχείου εικόνας, το οποίο θα έχει δύο τμήματα. Το όνομα της εικόνας που παράγεται με τυχαίο τρόπο και την επέκταση του αρχείου PNG που παραμένει σταθερή. Για να συνδυάσουμε αυτά τα δύο τμήματα κειμένου, χρησιμοποιούμε την εντολή Join από την κατηγορία Text. Κουμπώνω το τουβλάκι Join στην εντολή Set Image Picture 2 και βλέπω ότι έχει δύο εγκοπές. Στην πρώτη εγκοπή της εντολής Join θα βάλουμε το όνομα του αρχείου εικόνας και στη δεύτερη εγκοπή την κατάληξή του. Το όνομα του αρχείου της εικόνας είναι ένας αριθμός από το 1 μέχρι το 6. Στη θέση του ονόματος αρχείου θα χρησιμοποιήσουμε έναν τυχαίο αριθμό. Από την κατηγορία Built-in εντολών Math επιλέγουμε την εντολή Random Integer από το 1 έως το 100. Πάω τώρα και πειράζω λίγο τις τιμές που έχει και αντί για 100 θα βάλω 6, γιατί εγώ θέλω να μου επιλέγει αριθμούς από το 1 έως το 6. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το πλακίδιο κειμένο από την κατηγορία εντολών Text και θα γράψουμε στο κείμενο PNG, που θα είναι η κατάληξη του ονόματος του αρχείου που θα παίρνει η εντολή. Να πούμε εδώ ότι μπορούμε να κάνουμε duplicate τις εντολές που φτιάξαμε για το πρώτο ζάρι και να τις τροποποιήσουμε κατάλληλα ώστε να λειτουργεί και με την εικόνα του δεύτερου ζαριού. Τώρα μέσα στην εντολή When Button 1 Click έχω και τα δύο images. Πάω να προσαρμόσω τη συνθήκη της δεύτερης εντολής για να βάλω το image 2. Τώρα θέλουμε επίσης να ακούγεται το αρχείο ήχου των ζαριών. Πάω στο αντικείμενο Sound 1, παίρνω τη Move εντολή Call Sound 1 Play και την κουμπώνω στο μπλοκ των εντολών. Το πρόγραμμά μας ολοκληρώθηκε. Γράψαμε όλες τις εντολές που χρειάζονται για να λειτουργήσει η εφαρμογή μας. Πάμε τώρα να συνδέσουμε το AI Companion από την καρτέλα Connect και να δοκιμάσουμε την εφαρμογή στη συσκευή μας. Επιλέγω από το tablet μου το Scan QR Code και σκανάρω τον υπολογιστή μου. Τέλεια, έπιασε τώρα το QR Code, περιμένω να φορτώσει και τώρα η εφαρμογή είναι στο tablet μου. Για να ρίξουμε τα ζάρια να δούμε αν λειτουργεί. Τέλεια, έτυχα σόδιο. Εξάρες! 1-4. Τώρα δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να έχω τα ζάρια μαζί μου. Και τώρα ήρθε η σειρά σας. Περιμένουμε να φτιάξετε τις δικές σας εφαρμογές και να μας καταπλήξετε με τις δημιουργίες σας. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.